Γιώργος Καραμπελιάς, 7η ιστορική ενότητα, 1071-1453, η αποσύνθεση του Βυζαντινού κράτους, η ανάδυση του νεότερου ελληνισμού. Κύριε Καραμπελιά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμαβολίτη. Όπως ήδη είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη ενότητα, ο ελληνισμός γύρω στο 1100-1200 αυτή την περίοδο, έτσι ανάλογα με το αν θα πάρουμε ως αφετηρία το 1071 το Magic Earth ή το 1204 την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, έχει ολοκληρώσει πλέον την ιστορική του διαδρομή ως οικουμενικός ελληνισμός και έχει περάσει πια στη φάση του νεότερου εθνοκεντρικού ελληνισμού. Και η πρώτη περίοδος, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται, η πρώτη περίοδος που έχουμε ένα σύγχρονο έθνος κράτος, σύγχρονο εννοώ που αναφέρεται στο νεότερο ελληνισμό, είναι από το 1204 έως το 1453, μέχρι δηλαδή την άλωσή του από τους Τούρκους. Έχουμε ένα έθνος κράτος του ύστερου Βυζαντινού, της ύστερης Βυζαντινής περίοδου, όπου ο ελληνισμός είναι πλέον αποκλειστικά, περιλαμβάνει αποκλειστικά ελληνικούς πληθυσμούς, είτε στη Δυτική Μικρά Ασία, είτε στην Χερσόνησο και τα νησιά, από την Κρήτη μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο κτλ. Και είναι το πρώτο έθνος κράτος του νεότερου ελληνισμού. Η πρώτη λοιπόν περίοδο, σε αυτή τη νέα ιστορική περίοδο διακρίνουμε, δηλαδή την εθνοκρατική, διακρίνουμε τέσσερις ιστορικές φάσεις. Την πρώτη 1071-1453 που όπως είπα διαμορφώνεται. Ο δεύτερος 1453-1715 που τα λέω τα πιο μαύρα χρόνια της τουρκικής και φραγκικής κατοχής. Ο τρίτος είναι η νεοελληνική αναγέννηση, όταν δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και αναγεννούνται κυριολεκτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αρχίζουν, πολλαπλασιάζουν τις επαναστάσεις, έτσι, από τα Ορλοφικά, Επανάσταση 21 και φτάνει μέχρι το 22, έτσι, που δοκιμάζουν να ανασυστήσουν το κράτος που είχαν χάσει. Γι' αυτό το πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αυτό είναι η μεγάλη ιδέα. Και η τέταρτη περίοδος, από το 1922 μέχρι το 1919, που περιλαμβάνει αυτή η ιστορική μου αναδρομή, το ελληνικό έθνος τίνει να συρρυκνωθεί, που ήταν ευρύτερο από το ελλαδικό κράτος, τίνει να συρρυκνωθεί στα όρια του ελλαδικού κράτους και της Κύπρου. Και ο ελληνισμός κινείται χωρίς ενιαίο εθνικό όραμα. Πάντως, για να έρθουμε λοιπόν στην πρώτη περίοδο, ο ελληνισμός αντιμετώπιζε την πολλαπλή πίεση της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά. Η υποταγή των Ελλήνων με αφετηρία το 1071 ή το 1204 έγινε κατεξοχήν από τους Δυτικούς, οι οποίοι ξεκίνησαν την απεικιοκρατία. Η απεικιοκρατική Δύση δεν ξεκινάει στα νησιά της Αμερικής, δεν ξεκινάει με τον Κολόμπο, δεν ξεκινάει με τις κατακτήσεις των Ολλανδών, των Γάλλων, των Άγγλων στην Αφρική, ξεκινάει με την επέκταση την απικιακή της Δύσης προς την Ανατολή και καταξοχήν στο Βυζαντινό κόσμο. Η πρώτη απικιοκρατούμενη της ιστορίας είναι οι Έλληνες. Και το φοβερότερο, κύριε Δαμαβολίτη, είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή θεωρούν και στα βιβλία της ιστορίας ξεκινάμε την απεικιοκρατία εγώ με τον Κολόμπο, τον Βάσκο Ντεγκάμα και όχι την απικιακή εξόρμηση στην Ελλάδα, το διαμελισμό του Βυζαντινού κράτους, διότι αυτό γίνεται μετά το 1204. Το μοιράσανε όλες οι χώρες της Δύσης, όλες μαζί ήταν σε ευρωπαϊκή Δύση. Όλες ήταν. Έτσι.
Φλάμανδοι, Άγγλοι. Αυτό Γάλλοι. Ίσως είναι και το χειρότερο, γιατί έγινε με κοινοπραξία, δεν ήταν από μία χώρα. Εννοείται. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση της εποχής. Κάναμε παραλληλισμό, έναν παραλληλισμό, εντάξει, δεν είναι απόλυτος, την εποχή των μνημονίων. Ήταν η κοινοπραξία. Και τότε λοιπόν όλοι αυτοί μεταβάλλουν την Ελλάδα σε αποικιακό χώρο, την κομματιάζουν σε φέουδα, έτσι ανάλογα με την... Οι Βενετσιάνοι πήραν τα περισσότερα, πήραν και την Κρήτη, πήραν ένα μεγάλο κομμάτι από τα νησιά, όλα τα νησιά σιγά σιγά και τις... και των Ιωνίων και του Αιγαίου τα περισσότερα και άλλες περιοχές. Και οι υπόλοιποι πήραν διάφορα, ας πούμε. Οι Λουζινιάν, ας πούμε, θα πάρουν την Κύπρο. Άλλοι θα κρατήσουν την Κωνσταντινούπολη και την Μικρά Ασία. Αρχίζει λοιπόν από τότε η αντίσταση του ελληνισμού. Εδώ είναι ο μεγάλος Ιωάννης Βατάντης. Δηλαδή, στην λεγόμενη αυτοκρατορία της Νικαίας, η Νίκαια βρίσκεται σχεδόν απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Απέναντι λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες κατόρθωσαν σιγά σιγά να δημιουργήσουν ένα δικό τους κράτος, την αυτοκρατορία της Νικαίας, στην οποία έτσι, ένας από τους μεγάλους ηγέτες της ήταν ο Ιωάννης Βατάντης, και η οποία ήταν εκείνη η οποία ανακατέκτησε με τον τελευταίο της βασιλιά, που ήταν παλαιολόγος, έτσι ο παλαιολόγος ανακατέκτησε, που ήταν κληρονόμος του Βατάντζη, ανακατέκτησε την Κωνσταντινούπολη το 1261, και έκτοτε αρχίζει μια προσπάθεια των Ελλήνων, πολεμώντας ταυτόχρονα ενάντια σε Τούρκους και Φράγκους, να δημιουργήσουν εκ νέου ένα νέο, έτσι, να ξαναφτιάσουν το κράτος τους. Εξάλλου υπήρχε και το δεσποτάτο του Μοραίος και η αυτοκρατορία και το δεσποτάτο της Ηπείρου, που ήταν ελληνικά κράτη, και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο και πάλι βυζαντινό κράτος. Από το 1261 λοιπόν μέχρι το 1453 έχουμε αυτή την προσπάθεια ανακατάληψης από τους κατακτητές των ελληνικών εδαφών. Εκεί που αυτό θα προχωρήσει πιο πολύ από όλους ήταν στην Πελοπόννησο, κάτω από τους παλαιολόγους. Η Πελοπόννησος, που ονομάστηκε Δεσποτάτο του Μοραίος, έτσι, με πρωτεύουσα το Μιστρά, που αξίζει όλοι να πάμε να την επισκεφτούμε, είναι πνευματική μας πατρίδα και αληθινή μας πατρίδα, όσο είναι και η Αθήνα, ο Παρθενώνας και όλα τα υπόλοιπα, έγινε σιγά σιγά, ενώ την είχαν καταλάβει οι Φράγκοι, άρχισαν σιγά σιγά να δυναμώνουν οι Έλληνες, κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, λίγο πριν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει αυτοκράτορας και να δώσει την τελευταία μεγάλη μάχη του ελληνισμού, θα κατορθώσει να καταλάβει και ένα μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδας, και προχωρούσε προς το Μέτσοβο και την Ήπειρο. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθούσε να ανασυστήσει το βυζαντινό ελληνικό κράτος, αρχίζοντας από την Πελοπόννησο. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν λέει πια τους Έλληνες Ρωμαίους, λέει Έλληνες, όπως τους έλεγαν και οι βασιλείς του κράτους της Νικαίας. Πια έχουν συνείδηση ότι το λένε και Ρωμαϊκό κράτος, αλλά ταυτόχρονα λέει βασιλεύς των Ελλήνων. Δηλαδή πια έχει δημιουργηθεί η συνείδηση ότι είναι ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος, έθνος κράτος, το οποίο παλεύει να αποτινάξει τους διάφορους εισβολείς. Το συναντάμε δηλαδή αυτό με την προσυγχωρία Έλληνες και στα επίσημα έγγραφα βεβαίως, της εποχής. Βεβαίως. Από το 1220 και μετά έχουμε την αναφορά σε Έλληνες. Από το Ινίκαια και μετά φτάνουμε, μην ξεχνάμε εξάλλου τον μεγάλο Πλήθωνα, τον μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος μιλάει για Έλληνες καθαρά και ο οποίος είναι σύμβουλος
των παλαιολόγων στην Κωνσταντινούπολη, στην Πελοπόννησο. Επομένως, έχουμε μία προσπάθεια να συνεχίσω για τον παλαιολόγο, και τότε για πρώτη φορά οι Οθωμανοί, οι οποίοι είχαν περάσει στην Ευρώπη και είχαν ήδη κατακτήσει τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, συνασπίστηκαν με τους Φράγκους, με επικεφαλής τον Σουλτάνο των Τούρκων, για να καταπολεμήσουν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και έτσι κατόρθωσαν να τον υποχρεώσουν να υποχωρήσει και πάλι στην Πελοπόννησο. Και στην εποχή μας τέτοιοι παραλληλισμοί δεν είναι άστοχοι πάντως. Εννοείται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ελληνισμός περνάει μία περίοδο, εκεί θεμελιώνεται αυτό που αναφέραμε ήδη και του Νικόλαου Σβορώνου και του Βαλαωδίτη, περνάει μία περίοδο κατά την οποία προσπαθώντας να αντιμετωπίσει όλους τις επιθέσεις που έχει από όλα τα, έτσι, διαμορφώνεται στο νεότερο ελληνισμό. Τότε θα έχουμε το σημαντικότερο αγιογράφο, το Μανουήλ Πανσέλινο, στο Άγιο Όρος, διαμορφώνει τη λογοτεχνία του νεότερου ελληνισμού, τα κριτικά άσματα, οι παραλογές, έτσι, που είναι κομμάτι του δημοτικού τραγουδιού, οι κέντρονες, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, να πω δύο λόγια σε αυτό. Τι ήταν οι κέντρονες? Έπαιρναν οι Έλληνες εκείνης της εποχής, από το 12ο, 13ο αιώνα, έφτιαναν ένα έργο με αποσπάσματα αποκλειστικά από κομμάτια αρχαίων κειμένων. Από την Ιλιάδα, τον Όμηρο, από τους τραγικούς, και έφτιαναν τους κέντρονες, δηλαδή κεντρώνανε στο σύγχρονο το παλιό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι που να αναπαριστά, έτσι, πιο χαρακτηριστικά αυτή την ενότητα. Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, θα κάνει μια καταπληκτική δουλειά φτιάνοντας λεξικό και φτιάνοντας λεξικό της αρχαίας Ελλάδας και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ο οποίος Ευστάθιος, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο σας, το 1204, έκανε και πολύ δουλειά στα αρχαία κείμενα. Ακριβώς. Είναι ο πρώτος ή ίσως ο μεγαλύτερος ο οποίος ξανάπιασε τα αρχαία κείμενα. Έτσι, οι Βυζαντινοί Έλληνες αυτής της περίοδου διασώζουν και όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα, την πλειοψηφία των αρχαίων ελληνικών κειμένων, ιδιαίτερα δε όλη την τραγική ποίηση και το μεγαλύτερο μέρος του Πλάτωνα και άλλων φιλοσόφων, σε αντίθεση με αυτή την ιστορία την οποία κυκλοφορούν οι δυτικοί και που υπάρχει ακόμα και στα ελληνικά σχολικά βιβλία, ότι τα αρχαία ελληνικά κείμενα τα διέσωσαν οι Άραβες που τα είχαν πάρει τον 8ο αιώνα, που είχαν καταλάβει τη Συρία από τους Έλληνες, και ότι μέσω αυτών, έτσι, πήγαν στη Δύση από την Ισπανία, την οποία είχαν καταλάβει οι Άραβες. Και αν διαβάσετε σήμερα ακόμα στα βιβλία, περνάει αυτό το παραμύθι. Ενώ το 70 ή 80 οι Άραβες διέσωσαν βασικά δύο πράγματα. Και μάλιστα μετά ξαναμεταφράστηκαν σε καλύτερες εκδοχές από τις Έλληνες. Μαθηματικά, διότι ενδιαφέρονταν για τα μαθηματικά, και τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης όμως ξαναμεταφράστηκε μετά με βάση τα ελληνικά κείμενα, τα οποία ήταν πλησιέστερα προς το αρχικό κείμενο. Τέλος πάντων, αυτή είναι μία ακόμα παραχάραξη η οποία έχει γίνει από τη Δύση. Γιατί? Διότι η Δύση δεν ήθελε να αναγνωρίσει ότι η μητέρα της στον πολιτισμό, όλη η ζωγραφική της παραδείγματι, έρχεται έργο το 13ο αιώνα, όλοι οι δυτικοί ζωγράφοι έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη για να μάθουν ζωγραφική, και από το 13ο, 14ο αρχίζει να αναπτύσσεται αυτόνομα σχετικά, έτσι, η δυτική ζωγραφική. Πολύ πρώτα, σημαντική παρατήρηση αυτή, ειδικά στο κομμάτι της ζωγραφικής, βέβαια. Ακριβώς. Δηλαδή, γενικά, η αναγέννηση
έχει τις ρίζες της και τις πηγές της σε όλα τα επίπεδα στη Βυζαντινή παράδοση. Και εμείς αυτό το αγνοούμε. Εμείς ακόμα παραμένουμε. Έχω γράψει το βιβλίο μου το 1204 και περιγράφω την αποικιοκρατία και μου γράφουν ακόμα και τώρα διάφοροι φίλοι σε σχόλια ή ότι η αποικιοκρατία υπήρχε στην Ελλάδα. Αποικιοκρατία από την Ελλάδα ξεκίνησε, δυστυχώς. Γι' αυτό εξάλλου ο ελληνισμός πέρασε τόσα δεινά και είναι ακόμα δύσκολο να ανακάμψει, διότι πέρασε 8 αιώνες κατοχής. Κύριε Καραμπελιά, τώρα μου βάζετε όμως τον πειρασμό, επειδή κάνατε μια αναφορά στον πλήθο να το γεμιστώ και με αυτό να κλείσουμε, μας πείτε δύο λόγια για την προσπάθεια αυτή την ανανεωτική που έκανε, επειδή είναι σε αυτή τη χρονική περίοδο που συζητάμε, προς το τέλος. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο πλήθωνας, ο οποίος έζησε σχεδόν 100 χρόνια, πρώτον λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα, σε υπόμνημας παλαιολόγους, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα κράτος με εθνικά χαρακτηριστικά που να αναγεννήσει την παραγωγή, να περιορίσει τις αγωγές, αλλά στρέφεται και εναντίον της Ορθοδοξίας, γιατί λέει ότι έχει φθαρεί. Αυτό είναι, αν θέλετε, το προβληματικό στον πλήθωνα. Ότι πιστεύει ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην αρχαία θρησκεία ή σε κάποια μορφή αρχαίας θρησκείας. Κατά τα άλλα, ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Γεμιστός λεγόταν, και το έκανε αρχαιοελληνικό πλήθον, έτσι, από το Γεμιστός. Είχε δει πάρα πολλά πράγματα καταπληκτικά. Ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, η οποία είναι ο πρώτος που στην ουσία στα νεότερα χρόνια μίλησε για το ότι η γη είναι στρογγυλή και όχι επίπεδη, όπως πίστευαν όλοι μέχρι τότε. Έκανε απίστευτες εφευρέσεις, ιδιαίτερα όταν βρισκόταν στην Ιταλία, όπου είχε πάει στη διάρκεια που γίνεται η προσπάθεια, αξίζει να πούμε δύο λόγια εδώ. Το 1438 γίνεται η σύνοδος της Φεράρας, στη διάρκεια της οποίας πήγαν οι Έλληνες με επικεφαλή στον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο και εκατοντάδες Έλληνες να συζητήσουν με τους δυτικούς, έτσι, με τους παπικούς, τη δυνατότητα ενοποίησης των εκκλησιών έτσι ώστε να μας συνδράμουν απέναντι στους Τούρκους. Αυτό ήταν το ζήτημα της Ένωσης των Εκκλησιών. Επισήμως κηρύχθηκε η Ένωση των Εκκλησιών, αλλά έχει σημασία ότι ο πλήθωνο γεμιστός, παρότι όπως σας είπα είχε προβλήματα, ήταν ενάντια σε αυτή την Ένωση των Εκκλησιών και παρότι αυτή ψηφίστηκε και παρότι επίσημα οι παλαιολόγοι την ακολουθούσαν για να μπορέσουν να έχουν συνδρομή από τους Φράγκους, τελικά αυτό δεν πέρασε στον κόσμο. Γιατί? Διότι είχε τις τεράστιες μνήμες, έτσι, και την παράδοση των 200 ή 300 χρόνων καταπίεσης από τους δυτικούς και έτσι δεν μπορούσε να δεχτεί κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν η προσπάθεια της Ένωσης των Εκκλησιών, η οποία αποδείχθηκε καινή περιεχομένου, δεν έγινε τίποτα και μετά το 1453, δηλαδή μετά την άλωση από τους Τούρκους, θα χαθεί εντελώς οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή. Εκείνη την περίοδο πήγε ο πλήθων στην Ιταλία με τις εφευρέσεις τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Και τότε εκεί τους είπε όλα αυτά τα πράγματα για το στρογγυλό, έτσι, για το ότι ο κόσμος είναι στρογγυλός και είχε και σχέση με τους Ιταλούς σοφούς οι οποίοι ακολούθησαν τα βήματά του. Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας. Ραντεβού στην επόμενη ιστορική ενότητα. Γεια σας. Χαίρετε.